Στην Ηράπετρα θα πάω. Και θα καλημερίσω την κυρία Μαρία Κτιστάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εγώ λέω και στον αέρα ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από πάρα πολλά χρόνια είστε καλά και ξανακουβεντιάζουμε και έχετε την ίδια αγωνιστική και την ίδια δυναμική κυρία Κτιστάκη από την Επιτροπή Αγώνα Ιεράπετρας. Και τα ίδια προβλήματα και χειρότερα όμως. Με τα ίδια προβλήματα και χειρότερα, ναι. Έτσι ακριβώς. Υγεία. Η χθεσινή κινητοποίηση στην υγεία δεν έφερε κάτι που να μπορεί να κουβεντιάζεται με θετικό πρόσημο, γιατί και οι εκπρόσωποι των σωματείων του χώρου της υγείας που πήγαν στον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, απλά πήραν την κατανόηση και τη συμπάθειά του στα προβλήματα του κλάδου και στο έργο των νοσοκομείων. Αν και βέβαια υπάρχουν κάποιες έτσι τελευταίες κινήσεις που μπορεί να αφορούν πολύ στενά το χώρο της υγείας των γιατρών, αλλά όλους μας επηρεάζουν, δηλαδή οι δύο παραπάνω γιατροί, οι αναισθησιολόγοι που πήγαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, έστω και για αυτό το τρίμηνο, μήπως και αυξηθούν τα χειρουργικά κρεβάτια, αυτό το σύστημα αλλαγής της προσλήψης των γιατρών στα νοσοκομεία που με τροπολογία φέρνει ο κύριος Χρυσοχοίδης στη Βουλή, ή μάλλον πήγε ο κύριος Χρυσοχοίδης στη Βουλή τελευταία στιγμή για να συμπτυχθεί αυτός ο χρόνος, και από εκεί που περίμεναν μέσα από τις επιτροπές κοντά ένα χρόνο να πάνε στους τρεις μήνες, δείχνει κάτι να γίνεται. Οι εργαζόμενοι λένε, ρε παιδιά, έχουμε τόσους επικουρικούς, έχουμε τόσους συμβασιούχους, θα μπορούσατε όλα αυτά τα χρόνια αντί να τους ανακυκλώνετε στην πολιτική του φύγε εσύ, έλα εσύ, και την ώρα που ξέρουν οι άνθρωποι αυτή τη δουλειά, και είναι λογική, είναι κρατήστε τους. Νοσοκομεία στο Ηράκλειο που δεινοπαθούν, νοσοκομεία στο Ρέθυμνο και στα Χανιά που επίσης δεινοπαθούν, κυρίως στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, εντέλεσθε που πάνε και έρχονται για να μπορούν να καλυφθούν εφημερίες, κλινικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λασίθη και χάρτης υγείας στο Λασίθη που υποφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι και χειρότερα. Νομίζω ότι το πράγμα ξεκινάει από το ότι για την κυβέρνηση, για τον κύριο Χρυσοχοίδη και για την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για την τωρινή, η απόφαση είναι να κλείσουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Mm. Και όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει από την πανδημία και μέχρι τώρα και νομοθετικά, αυτό το πράγμα μεθοδεύουν. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από το Υπουργείο να αμβλύνει τη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία. Το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να περάσει μια εικόνα ότι γίνεται και καλά προσπάθεια, που δεν γίνεται όμως. Περισσότερο για να αμβλύνει τις αντιδράσεις που φαίνεται ότι πάνε να κορυφωθούν το επόμενο διάστημα, παρά γιατί θέλει πραγματικά να κάνει, να σώσει, να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας. Ήδη υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει βάλει τον ιδιωτικό τομέα από την πόρτα μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, όχι από το παράθυρο που ήταν μέχρι τώρα, και μεθοδεύεται αυτό ακριβώς το πράγμα, δηλαδή το να βάλει γιατρούς με μπλοκάκια στο οποιοδήποτε νοσοκομείο, δηλαδή τον ιδιωτικό τομέα μέσα στο δημόσιο, μπορεί να ανακουφίζει και να λες εντάξει, ξαναξεκινήσανε τα χειρουργία, κάτι γίνεται, κάπου πάμε. Στην πραγματικότητα το μόνο που κάνει είναι να βάζει τον ιδιωτικό τομέα μέσα στο δημόσιο και να βάζει σε εφαρμογή την ιδιωτικοποίηση που έχει ψηφίσει ούτως ή άλλως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το προηγούμενο διάστημα, πριν βγει η καινούργια κυβέρνηση. Και λίγο θα μπουν και τα ιδιωτικά κέντρα μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, θα χρησιμοποιούν δηλαδή τον εξοπλισμό των δημόσιων νοσοκομείων που τον έχουμε πληρώσει εμείς για να ξαναπληρώνουμε τον ιδιωτικό τομέα μέσα στο δημόσιο. Εγώ δεν βλέπω ότι κάτι βελτιώνεται. Ούτε οι μισθοί των ανθρώπων βελτιώνονται, ούτε κίνητρα δίνονται από την κυβέρνηση, εννοώ κίνητρα με την έννοια του να βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας και να έχουν και ένα αξιοπρεπή μισθό και μόνιμες θέσεις εργασίας για να μπουν στα νοσοκομεία και να κάνουν δουλειά. Αυτό που γίνεται είναι να μπαλώνονται πράγματα δεξιά και αριστερά για να αμβλύνονται οι αντιδράσεις. Τίποτε άλλο. Μισό τώρα. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Έτσι όπως υπάρχουν και μας αφορά όλους αυτό το γενικό πλαίσιο, διότι όλοι μας
αρρωσταίνουμε, όλοι μας πάμε στα νοσοκομεία, όλοι μας ζητάμε την βοήθεια του γιατρού. Ειδικό πλαίσιο, συγκεκριμένα, νοσοκομεία Λασιθίου. Ξέρουμε τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Η Ιεράπετρα, νοσοκομείο της Ιεράπετρας, που καλύπτει ένα, μια, γεωγραφικά περιοχή. Μια μεγάλη περιοχή. Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Εδώ, κυρία Κτιστάκη, είναι επίσης τα πράγματα πολύ δύσκολα και παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει και τις υποσχέσεις και των τελευταίων χρόνων που υπάρχουν και πέρυσι δίνονταν υποσχέσεις άσχετα με το αν φανερά ή... Τέλος πάντων, πολύ ελεγχόμενα επισκέπτονταν το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, δίνονταν υποσχέσεις ότι, ξέρετε, το θέμα αυτό θα το δούμε, το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Έχει αλλάξει κάτι? Μάλλον δεν έχει αλλάξει κάτι, για να κινητοποιήσετε όλοι σας. Δείτε, είναι τα πράγματα πάρα πολύ χειρότερα. Και βγαίνει, το πρόβλημα είναι ότι ενώ έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το χειρότερο, ας πούμε, πάθος λόγο πάλι ένα έχουμε. Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση με την παθολογική της Ιεράπετρας. Δουλεύει μια εβδομάδα το μήνα και τον υπόλοιπο μήνα τρέχουν τα περιστατικά στον Άγιο Νικόλα που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ή τελικά στο Ηράκλειο που τώρα πια ούτε και αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει, γιατί προφανώς έχει μείνει ένα παγνί να προσπαθήσει το ζώντας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ολόκληρης της Κρήτης. Και από το Ρέθυμνο στο παγνί και θα πάνε, και από τα Χανιά στο παγνί θα πάνε. Και όχι μόνο. Δεν όχι είναι μόνο. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η Κρήτη. Βεβαίως. Από την άλλη την πλευρά, εκεί που υπήρχε υποτίθεται ένα καλό χειρουργικό στην Ιεράπετρα, ένα πράγμα μας είχε μείνει να δουλεύει καλά στην Ιεράπετρα, τώρα πια έχει μείνει μία αναισθησιολόγος να προσπαθεί να καλύψει τα χειρουργεία όλα που γίνονται και το γυναικολογικό τμήμα όταν έχει να κάνει χειρουργείο και να κάνει και τις διακομεταμιδές προς τον Άγιο Νικόλο. Γίνεται? Δεν γίνεται. Καρδιολόγους που είχαμε ένα καλό καρδιολογικό τμήμα, έχουμε ένα καρδιολόγο αυτή τη στιγμή. Αυτό το πράγμα ξυλώνει, διαλύεται από παντού. Δεν έρχονται καινούργοι να καλύψουν τις θέσεις. Πώς να έρθουν να τις καλύψουν? Δηλαδή να κάνει τι? Να έρθει ένας καινούργιος αναισθησιολόγος να κάνει τι? Να κάνει τα υπόλοιπα ωράρια που δεν μπορεί να κάνει μία που έμεινε με τον πενιχρό μισθό που παίρνει και να τρέχει και πάνω κάτω στο Ηράκλειο και να τους φτιάχνει και στον Άγιο Νικόλο, γιατί ούτε αυτός φαίνεται ότι έχει σε λίγο αναισθησιολόγους, ούτε η Σιτία. Δεν θα έρθει να την καλύψει τη θέση. Όταν λοιπόν όλο το σύστημα το έχει διαλύσει, έχει δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που είναι αποτρεπτικές για να μπει ένας γιατρός να κάνει το λειτουργήμά του μέσα στο νοσοκομείο. Και επαναλαμβάνω, τους γιατρούς, αλλά δεν είναι μόνο οι γιατροί, είναι και οι νοσηλευτές, είναι όλο το προσωπικό των νοσοκομείων. Έχει βάλει την υπογραφή σου ότι αυτό το πράγμα διαλύεται. Και μετά βγαίνεις και δείχνεις ότι είσαι καλός. Πώς? Βγαίνει αγαπητάκι και λέει να αναλάβει το κόστος ο Δήμος. Ποιος Δήμος θα το αναλάβει το κόστος? Θα πληρώνω πάλι εγώ περισσότερα τέλη για να μπορεί ο Δήμος να έχει χρήματα για να δώσει σπίτι στο γιατρό που θα έρθει από δεν ξέρω εγώ πού να καλύψει τη θέση? Μας δουλεύουνε? Να αναλάβει το κράτος να δώσει τους μισθούς που πρέπει να δώσει, τις συνθήκες που πρέπει να δώσει, τη μονιμότητα που πρέπει να δώσει. Αυτή είναι η υποχρέωσή του. Αλλά αυτό που βλέπουμε όλα τα χρόνια τα προηγούμενα και μέσα στον κορονοϊό είναι η... τα χρήματα για την υγεία να μειώνονται. Και μέσα στον κορονοϊό μειωθήκανε. Δοθήκανε χρήματα για να φτιαχτούν κλινικές πραγματικά στο διάστημα του κορονοϊού που ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη? Όχι, στους κλινικάρχες τα δώσανε. Δεν υπάρχει προϋπολογισμός από τον κρατικό κορβανά που να πηγαίνει στην υγεία. Αυτός είναι διαρκώς μειούμενος. Άρα και τα νοσοκομεία θα είναι διαρκώς διαλυόμενα. Άλλωστε, εγώ θα το πω πολλές φορές. Δεν είναι ότι υπάρχει καλή πρόθεση από την κυβέρνηση να στηρίξει το σύστημα υγείας, αλλά δυσκολεύεται. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διαλύσει το σύστημα υγείας. Να το κάνει ιδιωτικό. Να ανοίξει ακόμα περισσότερο την αγορά της ιδιωτικής υγείας. Τι ετοιμάζεται? Είτε βάζοντας τον ιδιώτη μέσα στο νοσοκομείο, είτε διαλύοντας το νοσοκομείο και αφήνοντας ελεύθερο τον ιδιώτη από δίπλα να δουλέψει. Εμάς εδώ ανοίγει τώρα ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Τι ετοιμάζετε? Θα κάνει. Τι ετοιμάζετε εσείς σαν Επιτροπή Αγώνα? Προσπαθούμε να συντονιστούμε για πρώτη φορά, νομίζω έτσι τόσο με αρκετά συστηματικό τρόπο, με τις υπόλοιπες προσπάθειες που υπάρχουν στην Κρήτη, δηλαδή όχι μόνο στο Λασίθι, αλλά και με το Ηράκλειο και με το Ρέθυμνο και με τα Χανιά. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια δημιουργίας συντονιστικού. Και να το σκοπός είναι το επόμενο διάστημα προς το τέλος του Νοέμβρη να υπάρξει μια κινητοποίηση, να υπάρξουν πολλές κινητοποίησεις σε κάθε πόλη της Κρήτης ταυτόχρονα με βάση το θέμα της υγείας. Δηλαδή κάθε πόλη της Κρήτης θα ξεσηκωθεί όσες καταφέρουμε να σηκώσουμε ένα τέτοιο κίνημα, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Ο κόσμος είναι πολύ απογοητευμένος, δεν πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει πράγματα, αλλά μέσα από αυτή το ταυτόχρονο που θα
βοηθήσει να ακουστεί και η φωνή μας πολύ δυνατά, να κάνουμε ταυτόχρονες κινητοποιήσεις. Και αυτό να είναι η αρχή, αν υποθέσουμε ότι δεν ήταν η αρχή η κινητοποίηση που έγινε στο, για το Βενιζέλιο στο Ηράκλειο, που υπήρχε έτσι μια τεράστια μαζικότητα, να είναι η αρχή μια σειρά κινητοποιήσεων, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι πια καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχουμε ένα γολγοθά μπροστά μας. Δεν πρόκειται με μια κινητοποίηση, ακόμα και πολύ μαζική, ακόμα και σε ολόκληρη την Κρήτη, να καταφέρουμε να ανατρέψουμε τα πράγματα που έχουν ψηφιστεί και αποφασιστεί από την κυβέρνηση. Ξεκινώντας λοιπόν από μια διαδικασία από το τέλος του Νοέμβρη με μια σειρά κινητοποιήσεων ταυτόχρονα, να δούμε αν μπορούμε έτσι να ανατρέψουμε την πολιτική που έχει ήδη αποφασιστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από την Ιερά Πέτρα. Κυρία Μαρία Κτσιστάκη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν.